Τι τι παρά είναι αυτός ο Ματίας Λεσόρ Όσο περνάει ο καιρό, ε, Τον συμπαθώ όλο και περισσότερο ο Μακάρι να μπορέσει κάποια ελληνική ομάδα να τον φέρει να παίξει στην Ελλάδα Είναι φοβερός τύπος Ο Ματίας Λεσόρ λοιπόν παιδιά Έγινε, πάντρεψε έναν οπαδό της, <χει> της Παρτίζα Μελγραδίου Πάμε να το δούμε λίγο Εδώ τον βλέπετε Κουμπάρος Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε εδώ είναι ο Νταμίρ Τζόρτζεβιτ, ένα από του φανατικότερους οπαδού τη Σπαρτίζαν, ο οποίο έκανε πρώτα σιγά μου στην κοπέλα του, στο κέντρο του, το κλασικό αυτό το αμερικάνικο, το νηπιαϊκό, στο κέντρο του γηπέδου. Και αυτή δέχτηκε, φτάσαν στο γάμο και μετά την αποθέωση του κόσμου, α πούμε, για το ναι τη κοπέλα. Το ζευγάρι ζήτησε από τον Ματία Λεσόρ να γίνει κουμπάρο. Και ο Ματίας Λεσόρ ε, δέχτηκε και τον βλέπετε εδώ να παντρεύει το ζευγάρι των ε, οπαδών της Παρτιζάν. Τι πάρα είναι αυτός ο Ματίας Λεσόρ. Ο αγαπημένος μου παίκτης στη EuroLeague εκτός από τις, τους παίκτες των ελληνικών ομάδων. Η Ολύμπια Μιλάνο να πω ότι ε, ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαμπάζ Νέιπιερ με μια κλασική ανακοίνωση, ο παίκτη δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει την Ολύμπια στην προσπάθεια που κάνει για την ανάκαμψη και διάφορα τέτοια. Ο Νέα Υπιερ, ο οποίος ήταν στόχος και του Παναθηναϊκού, αλλά η Ολύμπια τελικά έκανε το μεγαλύτερη προσφορά και έτσι τον απέκτησε. Καλά ξεμπερδέματα εκεί που πάει, βέβαια, γιατί το θέμα εγώ δεν νομίζω ότι είναι στα γκάρτ της Ολύμπια, Αλλού είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, και πάμε τώρα στην θε... υπόθεση του Άντριου Άντριου. Να καταλάβουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Ο Άντριου Άδρι, Άντριου λοιπόν έλυσε τη σιωπή του που λένε. Κλασική κλεισεδούρα. Λοιπόν, και είπε για... μίλησε με μια ανακοίνωσή του, με ένα post δικό του για την περίπτωσή του και για τον λόγο για τον οποίο είναι θαμένος και ανενεργός στο ρόστερ του, ε... Παναθηναϊκού, μα αυτά που μας, έχει, μας λέει σε αυτή την, εδώ την ανακοίνωση, σε αυτές τις δηλώσεις του ο Άντριου Andrew Άντριους, δείχνει μάλλον ότι ε, του είπαν ε, οι, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι ε, θα μείνει στο ρόστερ για τη EuroLeague. Αυτό δεν έγινε, τον αφαίρεσαν το ρόστερ της EuroLeague και από εκεί και πέρα αρνείται να υπογράψει την αποδάσμευσή του από το ρόστερ του Παναθηναϊκού και να ανοίξει μία θέση ξένου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά είπε ο ίδιος ο Άντριος. Τώρα, αυτά που είπε ο Ντέγιαν Ράντονιτς που βλέπουμε εδώ ένα κομμάτι που γράφτηκε στο Basket News ότι σχολιάζει στην περίπτωση του Ματ και του Άντριους δεν είναι τίποτα βασικά. Αυτό που είπε ο Ράντονιτς για τον Άντριους είπε ότι δεν έχει ακόμα υπογράψει το... την αποδέσμευσή του. Α, αυτό το ξέρουμε. Το γιατί δεν έχει υπογράψει την αποδέσμευσή του και γιατί έχει γίνει αυτό το μπέρδεμα και γιατί έχει μουλαρώσει έτσι ο Άντριους. Τι ακριβώς έχει συμβεί. ποιο έχει άδικο, ποιο έχει δίκιο. Ποιο ε, αθέτησε το λόγο του. Σε, αυτή την... σε, αυτό το transaction ανάμεσα στον παίχτη και στην ομάδα. Αυτό δεν μας το λέει ο Ντιαν Ράντονιτς. Ε... Είναι σαν να έχεις χάσει ένα παιχνίδι και να πηγαίνεις στη συνέντευξη που και να λες δεν παίξαμε καλά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν παίξατε καλά. Αυτό ακριβώς μας λέει λοιπόν εδώ ο Ράντονιτς. Δεν έχει λέει, υπογράψει ακόμα την αποδεσμευσή του. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ράντονιτς. Αυτό το ξέραμε. Εν πάση περιπτώσει αυτό που ε έχει ουσία από τι δηλώσει του Ράντονιτς. Είναι το σχόλιο πάνω στο μάτι του ότι θα μπορεί ένα παίκτη τέτοιο να μα βοηθήσει και ότι θεωρεί ότι είναι ο ιδανικό για να ενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ενώ είπε ότι θα είμαι πολύ ευτυχισμένο εάν μπορούμε αύριο, λέει, να υπογράψουμε τον Ντίνο Αυτή είναι μια προσέγγιση βέβαια που την ξέραμε και ποιο δεν θα ήθελε να υπογράψει τον Τίνο Μητογλου, Το θέμα είναι όμω τι ακριβώ παίζει στην υπόθεση του Τίνο Μίτογλου που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αυτά είναι τα δύο-τρία νέα που μάζεψα και παίζουν αυτή τη στιγμή στη Euroleague με πιο σημαντικό φυσικά γιατί τα άλλα δύο ήταν απλά πληροφορίε την υπόθεση του Άντριου και το τι έχει συμβεί. Ε, μάλλον αυτός που αθέτησε το λόγο του είναι ο Παραθηναϊκός και ο Άντριος τώρα δεν υπογράφει τα χαρτιά για το release του αλλά θα μάθουμε περισσότερα ίσως τις επόμενες μέρες προς το παρόν ο Άντριος παραμένει ανενεργός στο ρόστερ των πράσινων. Αυτά.